Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή απόψεις θα παρακολουθήσετε θέματα από το Δήμο Ναυπακτίας. Σε νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στεγάζονται εδώ και ένα μήνα περίπου τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ναυπάκτου. Πρόκειται για ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου φιλοξενεί καθημερινά περίπου 25 παιδιά. Με πλήρης εξοπλισμό και ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, 25 περίπου παιδιά καθημερινά δημιουργούν στο δικό τους χώρο. Ένα χώρο εξαιρετικά σύγχρονο με όλες τις παροχές. Ο Δήμος Ναυπακτίας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση τέτοιων κέντρων στην πόλη της Ναυπάκτου και είναι ένας από τους κύριους συντελεστές αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του ΚΔΑΠ. Το ΚΔΑΠ είναι ένα πρόγραμμα που στηρίζει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ως δημοτική αρχή έχουμε την φιλοσοφία ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχύουμε τις δομές αυτές έτσι ώστε να δώσουμε στα άτομα με ειδικές ανάγκες τις ευκαιρίες και τα δικαιώματα που τους αρμόζουν και τα έχουν ανάγκη. Θέλουμε λοιπόν με την μεταφορά σε αυτό το νέο κτίριο πραγματικά τα μέλη του ΚΔΑΠ να νιώσουν ότι πρόκειται για έναν χώρο πολιτισμού, για έναν χώρο που πραγματικά αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους. Άλλωστε αυτή είναι και η ουσία και η φιλοσοφία του προγράμματος. Πρόκειται για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στο χώρο αυτό λοιπόν εδώ τα παιδιά με την καθοδήγηση του προσωπικού απασχολούν δημιουργικά το χρόνο τους και επιπλέον ως Δήμος με δράσεις επιπλέον προσπαθούμε να ενισχύουμε αυτές τις δραστηριότητες. Έτσι έχουμε κάνει προκήρυξη και από τον άλλο μήνα πάλι θα έχουμε προγράμματα με μουσική, με γυμναστική, με εικαστικά και με θέατρο, έτσι ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται στη δομή αυτή να ανοίγουν το εύρος των δραστηριοτήτων τους, να συμμετέχουν ενεργά και να έχουν ίσα δικαιώματα σε όλες τις δράσεις της κοινωνίας μας. Άλλωστε αυτό το είδαμε και στον πρόσφατο αγώνα δρόμου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ναυπάκτου, όπου συμμετείχαν και τα παιδιά από το ΚΔΑΠ. Γίνεται πολύ ουσιαστική δουλειά και σε αυτό βέβαια αξίζουν θερμά συγχαρητήρια οι εργαζόμενοι της δομής. Πραγματικά με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι είναι κοντά στα παιδιά και κάνουν τα πάντα ώστε να τα στηρίζουν και τα άτομα αυτά, όπως είδατε και προχθές στον αγώνα, βγαίνουν σε τέτοιου είδους δράσεις. Μάλιστα στα Special Olympics πέρυσι έφεραν και μετάλλια και πραγματικά εντάσσονται, ενσωματώνονται στην κοινωνία. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρειάζονται την συμπαράσταση έτσι ώστε να νιώθουν και αυτά ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις δράσεις και όλες τις δομές τις κοινωνικές. Ο κύριος όμως κορμός που κρατάει ζωντανό αυτό το κέντρο είναι το προσωπικό που ζει καθημερινά κοντά στα άτομα που στεγάζονται στο ΚΔΑΠ. Η οικεία και καλοσυνάτη συμπεριφορά τους προς τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης συμπληρώνουν το καρέ της μάθησης και της εκπαίδευσης, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Όλοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, καταβάλουν μέγιστες προσπάθειες ώστε να επικρατεί όσο γίνεται η πιο καλή ατμόσφαιρα σε αυτό το χώρο και αυτό άλλωστε το διακρίνει κανείς στα πρόσωπα του κάθε παιδιού που βρίσκεται για αρκετές ώρες μέσα σε αυτό το χώρο. Ξεκινήσαμε και λειτουργούμε από τον Απρίλιο του 2006. Συμπληρώσαμε εξαετία και φιλοδοξούμε να υπάρχουμε και στο μέλλον. Ο ρόλος μας καταρχάς είναι δημιουργικής απασχόλησης, δηλαδή απογευματινές ώρες που τα παιδιά δεν βρίσκονται στα σχολιά, έρχονται εδώ σε έναν δικό τους χώρο όπου υλοποιούνται προγράμματα γυμναστικής, φυσικοθεραπείας, δραστηριότητες όπως ζωγραφική, ανάγνωση παραμυθιού, κοινωνικές έξοδοι, περίπατοι. Παίζει ρόλο κάθε φορά, πέρα από το τακτικό προσωπικό που είμαστε 6 άνθρωποι, για να εξυπηρετήσουμε 25 παιδιά, ποιες έξτρα ειδικότητες μας έρχονται από προγράμματα.
Έχουμε υλοποιήσει οικαστικά με την κεραμική, οικαστικές δημιουργίες από τα μαγνητάκια ψυγείου γκλινγκλονγκ με τον κύριο Παντελή Τρουμπούκη κατά το παρελθόν. Θεατρικά έχουμε ανεβάσει και με τον κύριο Σιούντα τη Φρουτοπία και με την Ειρήνη την Ευαγγελάτου αρκετές καλές παραστάσεις. Η πιο πρόσφατη ήταν η Αγέλα στην Πολιτεία και η Καλικάτζαρη που παρουσιάστηκε στο Πνευματικό Κέντρο τα Χριστούγεννα. Επίσης, τα παιδιά μας είχαν συμμετοχή στους αγώνες των Special Olympics, στους αγώνες ποδηλασίας, ανά τα έτη που στο Μεσολόγγι, στη Χαλκίδα, στο Μαραθώνα, στην Αθήνα πήγανε στους παγκόσμιους. Μουσική, είτε από εθελοντές, είτε από ανθρώπους που αμείβονται. Ζωγραφική, προγράμματα ζωγραφικής και κάθε φορά διεκδικούμε, προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε τα προγράμματα για να κρατάμε και το ενδιαφέρον των παιδιών αλλά και πραγματικά να γίνεται κάτι δημιουργικό, δηλαδή ακριβώς επειδή τα παιδιά είναι ευαίσθητα και ιδιαίτερα να μην πάρουμε χαρακτήρα ειδήματος αλλά να είμαστε πραγματικά δημιουργική απασχόληση. Μάλιστα, από ότι επισκεφθήκαμε εδώ, βρίσκεστε σε ένα νέο χώρο βέβαια και υπάρχουν διάφορα τμήματα, όπως τμήμα γυμναστικής, τμήμα ξεκούρασης, φυσικοθεραπείας. Για όλα αυτά θεωρώ ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί, έτσι δεν είναι? Στο πολυχώρο που γίνεται και η γυμναστική, αυτή τη στιγμή στελεχώνεται την κυρία Λιανδράκη μέσω των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Εκεί γίνονται και προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ και τα λοιπά. Στον μέσα χώρο που είναι όντως χώρος ξεκούρασης γιατί πολλά παιδιά αναγκαστικά πρέπει να ξαπλώνουν κάποιες ώρες και γίνεται και η φυσικοθεραπεία που στελεχώνεται από την κυρία Βασιλοπούλου την Μαρία που είναι φυσικοθεραπεύτρια. Από εδώ υπάρχει ο χώρος η κουζίνα όπου προσφέρεται ελαφρύ γεύμα. Μάγειρας είναι ο κύριος Κακούσης που είναι και εκπαιδευτής μαγειρικής, δηλαδή στις βασικές δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης στο να μπορούν να κάνουν απλά πράγματα τα παιδιά. Στο πλάι είναι ο χώρος εργοθεραπείας όπου κάνουν τις διάφορες δραστηριότητες εικαστικών, το γραφείο μας μπροστά, η είσοδος. Και φυσικά υπάρχει και αυλή στο πίσω μέρος που θα αξιοποιηθεί, γιατί όπως είπατε, πολύ πρόσφατα ήρθαμε εδώ, δεν έχουμε συμπληρώσει καν μήνα. Μάλιστα. Εδώ βέβαια εσείς κάνετε, είστε μάλλον, δέχεστε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Άλλωστε αυτό μου το είπε και η αντιδήμαρχος, η κυρία Γεμπάρα. Και πολύ λίγες είναι οι μέρες εκείνες που είναι κλειστό το κέντρο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι στις επίσημες αργίες, Μεγάλη Παρασκευή, Σαββατοκυριακή του Πάσχα. Δηλαδή, όταν τα σχολιά είναι ανοιχτά, είμαστε απογευματινές ώρες από τις 3 μέχρι τις 9. Όταν τα σχολιά κλείνουν, Πάσχα, Χριστούγεννα και καλοκαίρι, εμείς εργαζόμαστε πρωινές ώρες για να καλύψουμε και τα μικρά παιδιά που δεν έχουν άλλη δομή να απευθυνθούν στην πόλη. Και είμαστε από τις 7.30 το πρωί που ξεκινάμε μέχρι το μεσημέρι που θα με τη βοήθεια, με το αυτοκίνητο του βοήθεια πηγαίνουμε, επιστρέφουμε τα παιδιά στο σπίτι τους. Πρόκειται λοιπόν για ένα κέντρο που φιλοξενεί άτομα από ηλικία, η μικρότερη ποια είναι και η πιο μεγάλη ποια? Από νηπιαγωγείο, οι μικρές οι ομάδες, τα μικρά τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει ηλικιακό όριο προς τα πάνω. Γιατί στους ανθρώπους αυτούς μπορεί ένας άνθρωπος ηλικιακά να είναι 50, αλλά συναισθηματικά και σε νοημοσύνη να είναι παιδί-παιδί. Οπότε μπορούν να συνυπάρχουν και ας φαίνονται διαφορές τέτοιες μεγάλες. Αυτά όσον αφορά το Kidapna Pactum και να δούμε το επόμενό μας θέμα. Είναι ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης της Ναυπάκτου. Μια αθλητική εκδήλωση, θεσμός για την Ναύπακτο, όπου πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε ορισμένα στιγμιότυπα από τον αγώνα δρόμου στην πόλη της Ναυπάκτου. 2-1, πάμε!
ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή αθλητών δρομέων από διάφορα μέρη της Ελλάδας στον αγώνα δρόμου που διεξήχθη στην Αύπακτο την Κυριακή 22 Απριλίου στα πλαίσια των εκδηλώσεων της απελευθέρωσης της Αυπάκτου. Στον αγώνα συμμετείχαν όλες οι ηλικίες. Συμμετοχή είχαν και τα παιδιά του ΚΔΑΒ Αυπάκτου, τα οποία βραβεύτηκαν ομαδικώς με αναμνηστικά μετάλλια. Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της απελευθερώσης της Αυπάκτου, ημερομηνία 18 Απριλίου 1829 και στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης, για να τιμήσουμε την απελευθέρωση, κάνουμε αυτή εδώ πέρα τη διοργάνωση του δρομικού χαρακτήρος. Έχουμε τα παιδάκια του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου να τρέχουν κάποια χιλιόμετρα, 2 χιλιόμετρα, και την απόσταση των 9,5 χιλιόμετρων που θα τρέξουν μεγάλοι. Έχουμε βραβεύσεις, κάναμε μια μίνι προηγουμένως ομιλία για το χαρακτήρα αυτής της εκδήλωσης, της εκδηλώσεως. Θα έχουμε και τις ανάλογες βραβεύσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς, γιατί οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι δύσκολες οι εποχές και κάνουμε πολύ μεγάλα αγώνα για να καταφέρουμε να βρούμε τους πόρους, κυρίως οικονομικούς, γιατί οργανωτικά είμαστε εδώ και τα καταφέρνουμε. Το οικονομικό μέρος είναι το πολύ δύσκολο. Και θα ήθελα να κάνω ένα πολύ μεγάλο, να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μας και κυρίως το δήμαρχό μας, τον Γιάννη τον Μπουλέ, γενικότερα το Δήμο Αυπακτίας, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά και όλους τους φορείς που προσφέρουν γι' αυτό. Τώρα πρέπει να έχω το νου μου, γιατί ήδη έχουμε τελειώσει τις δύο διαδρομές. Ήταν χωρισμένοι σε τρία κομμάτια. 1.300 για τα παιδάκια του Δημοτικού, 2.200 για τα παιδιά του Λυκείου. Υπήρξε συμμετοχή. Ναι, ναι, φέτος ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Επί του συνόλου δηλαδή προηγούμενων ετών ήταν γύρω στα 220 αθλητών, μικροί μεγάλοι, και φέτος αγγίξαμε πάνω τις 400 και συμμετοχές. Εκτροχιάστηκα τελείως, έκανα δύο επιπλέον παραγγελίες σε μετάλλια τερματισμού για να πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Ομοίως βέβαια και οι τροφοδοσίες, οι ανάλογες τροφοδοσίες. Αλλά δεν πειράζει, μεγάλη μου χαρά, γιατί αυτό είναι το κέρδος μας. Χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες και όλους όσους έχουν βοηθήσει σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία έσπασε κάθε ρεκόρ φέτος από συμμετοχές. Ήρθαν αθλητές από όλη την Ελλάδα, ο αθλητικός και αγιαστικός όμιλος Αυπάκτου με το Σύλλογο των Μαραθωνοδρόμων, με την αρρωγή του Δήμου, κατάφεραν να κάνουν τον έκτο γύρο της Αυπάκτου. Έγινε πλέον θεσμός και κάθε χρόνο πιστεύουμε να γίνεται ακόμη καλύτερος με τη βοήθεια όλου του κόσμου και τις προβολής που έχετε και εσείς που μας δίνετε. Λοιπόν, Δημοτικό Αγόρια. Τρίτος, Δρύβας Νικόλαος.
Δεύτερος, Ορφανοδάκης Ιωάννης. Και πρώτος, Κωνσταντινίδης Γιώργος. Να έρθουν τα παιδιά πάνω στο βάθρο. Λείπει ο τρίτος, Πεδρίβας. Ο κύριος Νταουσάνης κάνει τις απονομές. Παρακαλούμε τον διοικητή τροχέας, τον κύριο Ράμο, να έρθει να κάνει τις απονομές και τον ευχαριστούμε θερμά γιατί η υπηρεσία του τελικού είναι πολύ στην διοργάνωση των αγώνων. Τρίτο κορίτσι, η Μαντ Λιδία. Δεύτερο, η Σίνη Χρυσάνθη. Και πρώτο, η Παταποπούλου Μοσκούλα. Πρώτη λοιπόν Παντακοπούλου Μοσχούλα, δεύτερη Σύνη Χρυσάνθη και τρίτη Μαντ Λιδία. Λοιπόν ο Κατσής Κωνσταντίνος, η Εφημιοπούλου Διονυσία, ο Κατσόνης Δημήτρης και ο Μήκος Παναγιώτης θα πάρουν τα κύπελλά τους. Συγχαρητήρια παιδιά. Δύο λόγια για αυτή την εκδήλωση. Σε ανάμνηση του ιστορικού γεγονότος της απελευθέρωσης της Ναυπάκτου το 1829 έχουν καθιερωθεί οι αθλητικές αυτές διοργανώσεις, ο λαϊκός δρόμος, στον οποίο συμμετέχουν παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις πραγματικά, εκπέμποντας το μήνυμα του «Εφ αγωνίζεσθε» και της «Άμυλας», δίνουν και το μήνυμα του αγώνα που πρέπει πλέον οι σύγχρονοι Έλληνες να δώσουν για τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας. Με αγωνιστικότητα και με δυναμισμό θα μπορέσουμε ως κοινωνία να ανατρέψουμε τις διάφορες μορφές εξαρτήσεις που πλέον βιώνει η πατρίδα μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Σύλλογο Λεπάντο, το Σύλλογο Ασών, τους γυμναστές που εθελοντικά συνεισφέρουν σε όλη αυτή την διοργάνωση. Είναι πραγματικά μια μεγάλη διοργάνωση. Φέτος έτρεξαν περισσότεροι από 350 αθλητές για τα 2 χιλιόμετρα τα νέα παιδιά και 9,5 χιλιόμετρα οι μεγαλύτερες ηλικίες. Με αυτόν τον τρόπο προβάλλεται ο εθελοντισμός, η προσφορά που την έχουμε ανάγκη ως κοινωνία. Αρκετά εντυπωσιακή ήταν και η παρουσίαση των χορευτικών της Σχολής Χορού του Νίκου του Ζωριού του χορευτικού Ανεμογιάννη στην Άπακτο.
Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.